Φίλες και φίλοι, είναι καιρός να τελειώσουμε με τον επιτάφιο θρήνο, να σταματήσουμε την εθνική μας κατάθλιψη. Μετουσιώνουμε το θυμό, την απόγνωση σε θετική σκέψη, θετικό σχέδιο, θετική δράση, θετική ψήφο για να ανακτήσουμε τα χαμένα. Και με τα πλοία της επιστροφής ψηφίζουμε φυγή προς τα μπρος. Στοιχηματίζουμε στην Ελλάδα των παραγωγών, των γενοτόμων, των δημιουργών, στον πατριωτισμό του Made in Greece. Αγωνιζόμαστε για το καλύτερο, αλλά αποφεύγουμε στο κακό που μας βρήκε το χειρότερο, το μοιραίο, το καταστροφικό. Ζυγίζουμε συν πλήν, κόστος οφέλια. Προτιμούμε όμως τις μετρήσιμες απώλειες, τις προσωρινές απώλειες που μπορεί να επανορθωθούν από το ανεπανόρθωτο αυτοκτονικό άλμα στο κενό. Δεν το βάζουμε στα πόδια, στα δύσκολα. Αξιολογούμε πρόσωπα, ιδέες, πρακτικές. Αν χρειαστεί, ξυλώνουμε και γαλόνια. Όμως δεν εγκαταλείπουμε τη μεγάλη προοδευτική παράταξη επειδή οι σεισμικές δονήσεις του παγκόσμιου καπιταλισμού, της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας οικονομίας τραντάζουν συθέμελα θέμελα την αντεστραμμένη ελληνική πυραμίδα με τα δανεικά. Γνωρίζουμε πως όλη την Ευρώπη τα ιστορικά πολιτικά ρεύματα δεν εξαερώνονται εν μέσω κρίσης, δεν εξαφανίζονται, αυτομετασχηματίζονται ανανεώνονται ιδεολογικά, προγραμματικά, ηλικιακά, κάνουν αυτοκάθαρση, καταλύουν βαρονίες και κατεστημένα κομματικά. Επανιδρύονται, συναντιούνται και συγχωνεύονται με νέα ρεύματα κοινωνικού ριζοσπαστισμού. Δίνουμε λοιπόν στις 6 του Μάη θετική ψήφο κριτικής υποστήριξης στο ΠΑΣΟΚ με τριπλή εντολή προοδευτικής κυβέρνησης ανασυγκρότησης, απασχόλησης, ανάπτυξης με προοδευτικό πρόσημο, ήτας του ηγετικού άξονα Μέρκελ Σαρκοζή, ιδρυτικής πράξης μιας νέας κεντροαριστεράς του 2020. Φίλε και φίλοι, το θυμάστε, το ξέρετε, πως ε, χτυπούσα όλα αυτά τα χρόνια τις καμπάνες. Έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου για να μην βγει η χώρα και η παράταξη το πικρό ποτήρι. Όμως θέλω να σας πω ότι δεν μου αρέσει καθόλου ο ρόλος της Κασάνδρας. Είμαι άνθρωπος της δράσης, στα δύσκολα. Και ζητώ την ενεργό στήριξή σα στην εκλογική μου μάχη στη Β' Αθηνών, στη δύσκολη περιφέρεια της Β' Αθηνών, για να δώσουμε μαζί δύναμη και φαντασία στο κοινό μας κάλεσμα για ανασύνθεση, αναγέννηση της μεγάλης ελληνικής κεντροαριστερά, τη σύγχρονη ευρωπαϊκής αριστεράς των εναλλακτικών λύσεων. Σας ευχαριστώ. Έχετε τους φιλικούς μου χαιρετισμούς και τον αποχαιρετισμό μου για τη μάχη της 6 του Μάη.